Σοκ και θλίψη, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρισα μέχρι το Μεξικό έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Αντώνιο Ντενίγκρης. Ο Μεξικανός, μόλις 31 ετών, επιθετικός της Λάρισας, αισθάνθηκε δυσφορία τις πρώτες πρωινές ώρες και εξέπνευσε από την άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Περισσότερα θα μας πει από τη Λάρισα ο Αποστόλης Τριανταφύλου. Αποστόλη. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισας, εδώ που αυτή την ώρα διενεργείται η νεκροψία στον Αντώνιο Ντενίγκρης, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου στις 4 η ώρα το πρωί εξέπνευσε, καθώς στον ύπνο του αισθάνθηκε δυσφορία. Όταν έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Αυτό θα το ξέρουμε περίπου σε 1,5 με 2 ώρες, όταν και ο ιατροδικαστής θα μας ενημερώσει. Είναι γεγονός όμως ότι η είδηση του θανάτου του έχει κάνει αφενός το γύρο του κόσμου αφετέρου, έχει συγκλονίσει όλους εδώ στη Λάρισα. Ο Αντώνιο Ντενίγκρης, 31 ετών, αφήνει πίσω τη σύζυγό του και ένα κοριτσάκι 5 ετών. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του. Και βέβαια η μικρή, θα έρθει ο αδερφός του σήμερα ή αύριο για να παραλάβει τη σωρό του, να την πάει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Μεξικό. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες γενικότερα που έχουμε, Έλληνα, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι βαθιά η θλίψη που έχουν όλοι εδώ στην Λάρισα. Και ο Μαρίνος Σουζονίδης, ο προπονητής, και οι παίκτες δεν ήθελαν να κάνουν πολλές δηλώσεις. Είναι συγκλονισμένοι από το γεγονός. Έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση η Λάρισα, Αποστολή, έτσι δεν είναι? Έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕΛ, αφενός ενημερώνει βέβαια για το δυσάρεστο αυτό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα αναφέρει τη θλίψη της και στα λυπητήρια της στην οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή. Είχε κάποιο πρόβλημα, Αποστολή, ο Ντενίγκρης, είχε κάποια παράπονα κάνει ίσως στην ομάδα? Ήταν το πρώτο ερώτημα που θέσαμε κι εμείς. Καμία πληροφορία δεν συνηγορεί ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Άλλωστε, έχει περάσει πολλές φορές από ιατρικές εξετάσεις και όταν έγινε μεταγραφή του στη Λάρισα στις 30 του Αυγούστου, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποτέ, μας λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕΑΕΛ, δεν παραπονέθηκε για κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωραία. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΛ Λάρισας, Χρήστος Τσούμαρης. Στην παρούσα φάση το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταθούμε όσο το δυνατόν δίπλα στους οικείους του και ειδικότερα στην γυναίκα του, τη σύζυγό του τη Σόνια και την πεντάχρονη κουρούλα του τη Μιράντα, που όπως αντιλαμβάνεστε βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες, έχει ενημερωθεί η πρεσβεία του Μεξικού και θα είναι ένα θέμα που διαδικαστικά τουλάχιστον θα μας απασχολήσει για λίγες μέρες ακόμη.